Μπάμπι Νάιτ, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος. Και το δεύτερο μέρος είναι αποκαλυπτικό, διότι φωνάζω ένα φίλο μου από τα πολύ 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 παλιά, που έχει να μας πει πάρα πολλά. Μας κάνει να χορεύουμε, να γλεντάμε, να κλαίμε, γιατί είναι μοναδικός σε αυτό που κάνει. Παίζει μουσικάρες. Πάμε να παίξει γρήγορα το βίντεο και να προσκαλέσω έναν αδερφό πραγματικά από τα παλιά στο δεύτερο μέρος του Μπάμπι Νάιτ. Κάνε μου λιγάκι κι εγώ αμέσως θα σου κάνω αφού το θέλουμε κι οι δυο, γιατί να χάνουμε καιρό. Εγώ τουλάχιστον να περιμένω δεν μπορώ. Κάνε μου λιγάκι κι εγώ αμέσως θα σου κάνω γιατί στα πράγματα αυτά τα λόγια είναι περίτα. Ο Δημήτρης Κουρεκερέζης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι και σήμερα χαρίζει εξέχαστες στιγμές σε μπαρ και κλαμπ της Θεσσαλονίκης αλλά και του εξωτερικού. Φέτος τον βρίσκουμε για δεύτερη χρονιά στο τιμόνι του κλαμπ Μαντών. Ας τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Τι να πεις τώρα! Αυτά, γιατί στα πράγματα αυτά τα λόγια είναι περίτα. Κάνε μου λιγάκι. Και στοίχημα σου βάζω, και σου βάζω. Πως έτσι όπως βράζω, όπως βράζω. Ωραίος καλαπές, αυτή η ιστορία. Το κυριακό, παρακαλώ, το κυριακό. Καναπές και πουκάμισο, καναπές και πουκάμισο. Μας τον έχει στείλει, κυρίες και κύριοι, ο φίλος μας ο χορηγός με τα έπιπλα. Λες, έχω φέρει ένα συμπλήρωμα με τις πολυγρόνες, πάρε και το κουκουρέζι εκεί να είναι ασορτή. Θα είναι διακοσμητικό στοιχείο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, ο σημερινός καλεσμένος, γιατί είναι ασορτή με το ντεκόρ της εκπομπής. Συστάσεις δεν χρειάζεται αυτή η μορφή της πόλης. Για μία μορφή μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Χειροκροτάτε. Μπράβο. Τι να πεις τώρα για αυτό. Έχει κολλήσει ο σκηνοθέτης με τη μούρη σου, ρε. Δηλαδή, φίλε, οι κάμερες όλες πάνω σου. Περίμενε, κάτσε λίγο. Δες λίγο μουτράκι. Ωραίο, χαρούμενο, χαμογελαστό, ζωηρό. Δηλαδή να αφήσω μουσια να γίνω τι, έτσι, σαν τον Αντώνη. Τέτοιο μούτρο παίρνει να το βλέπει ο κόσμος. Μπράβο. Φίλε, να το γουστάρει, να το χαίρεται. Δηλαδή, τώρα που σε βλέπω στο monitor, ναι. Δεν έχει αλλάξει ούτε σαν να μεγάλωσε μια μέρα. Σαν να είμαι εξαπλωμένος από την πίστη. Με φέρνει λίγο το παλιά τη διαφήμιση, το μαλλί. Εντάξει. Α, για τη διαφήμιση, τη θυμάστε την τρίτα που είχα κάνει τότε τη φωτογράφηση. Δεν το θυμάμαι. Ήταν μια φωτογράφηση που είχα κάνει και αυτό, ρε παιδί μου, για την τριντέντ την τσίχλα. Ναι. Εντάξει. Δεν το θυμάμαι, είμαι μικρούλης. Ρε φίλε, γεμίσανε δηλαδή με τη μούρη μου να πούμε παντού σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, κρίμα. Δεν το θυμάμαι. Εχθέσα, βέβαια. Ναι, εντάξει, πήρα καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από ό,τι καταλάβετε, έχουμε ένα τρελιάρι. Δηλαδή, το άλλο έτερο νήμιση της τρέλας που κουβαλάω και εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αλλά ας το πούμε και το επίθετό του για κάποιους που δεν το ξέρουν τώρα. Κουκουρέζης Δημήτρης, λοιπόν, συνήθε στο Μπάμπι Νάιτ. Ο DJ, ο παλαιόρας της πόλης. Να σε πω λίγο κάτι. Θες, αγόρι. Δηλαδή πόσα χρόνια με ξέρεις. 15. 15 ετία έχουμε στο νερό. Αυτό το κουρουκερέζης δεν θα το μάθεις, ρε παιδί. Παιδιά. Και δηλαδή, το έχω και γραμμένο. Να σε πω και κάτι. Δεν μπορώ να το πω το πίνδυνο. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Το έχεις μάθει λάθος, ρε παιδί μου, από τότε. Εγώ θυμάμαι, απλά και λαϊκά το λέω στη γλώσσα μου, σε έχω βαφτίσει Μίτσος Μάστερ Τέμπο. Α, είναι και αυτό, εντάξει. Κάτσε, μην τα πούμε τώρα. Εγώ έτσι σε θυμάμαι, έτσι σε γνώριζα δηλαδή. Με γνώριζε πιο πριν, εντάξει. Εντάξει, και πιο πριν, αλλά τότε μη είχε καρφωθεί καλά στο μυαλό. Ναι, οκ. Okay. Μάστερ Τέμπο, Δημήτρης, Μίτσος, Τζουτσούκα και πάει λέγοντας. Τώρα τα βγάζω όλα στη φόρα, αλλά δεν ξέρει πού ήρθε ο κύριος εδώ τώρα. Αποκαλυπτική συνέντευξη. Καταρχήν θέλω να το πεις λίγο, επειδή έχεις πάντα άποψη ναι. Και μ' αρέσεις, γιατί έχεις τοποθετήσει σωστά και ωραία.
Καταρχήν να μας πεις το φτωχικό μας σκηνικό εδώ, πώς σε φαίνεται. Ωραία, το κλίμα. Από, το που το πρωτοξεκίνησες έτσι αυτό το show. Ναι. Τι show είναι, είσαι one man show. Έτσι. Εντάξει, απλά έρχονται και μερικοί καημένοι εκεί πέρα, ξέρω εγώ, τους αρχίζεις μπαμπαμπαμπαμπαμπαμ, τους πυροβολάς, εντάξει, τέλος πάντων, one man show είναι, απλά θες να έχεις παρέα. Έτσι. Πάντα, δεν μπορώ. Εγώ ήρθα και παρέτησα. Μπράβο. Αυτό το vamp είναι το vampire. Δεν είναι το vampire είναι. Είδες που σε έβιασα διάβαση αυτό. Έτσι το περνάει πολλοίς κόσμος, αλλά δεν είναι. Βρε, από το βαμπύρ είναι τώρα, μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Αυτό... Ότι είσαι βαμπύρ, ναι. Ότι δεν μπορείς να πας σπίτι σου. Σωστό, ότι μετά το βράδυ κυκλοφορείς, πίνεις τα ποτά σου και αυτά. Εντάξει. Σωστό. Φταίω εγώ που παίζεις εσείς μουσικές τα βράδια και φέρω να σας ακούμε και να γουστάρουμε μέχρι πρωίας. Δεν φταίμε εμείς. Φίλε, τι να κάνουμε, δουλειά μας είναι αυτή. Μπράβο. Για εσάς τα βαμπύρ, τι να σας αφήσουμε να πάτε σπίτι. Όχι. Δηλαδή είμαστε. Κατάλαβες κυρίες και κύριοι, ποιοι μας καταστρέφουν. Ποιοι μας καταστρέφουν εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, τι να πω για τον Δημήτρη, παιδιά, οι περισσότεροι. Αν όχι όλοι, για να μην υπερβάλλω, το γνωρίζετε σαν μορφή. Έχετε κλετήσει μαζί του, έχετε καψουρευτεί, έχετε χωρίσει. Ή όχι. Εξαιτίας μου. Ναι, τις μουσικές σου. Α, τις μουσικές μου, ναι, εγώ νόμιζα το άλλο. Μπορεί να έχεις βάλει. Χωρίσαν εξαιτίας μου, ρε παιδί. Έχει συμβεί και αυτό. Έμεσα, δηλαδή, γιατί μπορεί να είμαι εγώ π.χ. με την κοπέλα μου. Ναι, και να με γουστάρει η κοπέλα σου, α πούμε. Όχι αυτό, αρέσει. Εντάξει, μην δηλώνεις και εγώ κάμερα ότι είσαι πάντα μονοκοφάης. Αυτά είπαμε πιο προσωπικά σε περιπτώσεις, γιατί ακούγε και η γυναίκα σου και τίποτα άλλο. Στους χώρους. Δεν το άκουσα γιατί σκεφτόμουν την ατάκα μου, ρε παιδί. Όχι, λέω επειδή μας βλέπει και η γυναίκα σου, λέω και πολλά. Και ο γιος μου και η γυναίκα μου, ξέρω εγώ, η κόρη μου θα κοιμάται. Άρα επιτέλους κυρίες και κύριοι, έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα, επειδή μέτρο για όλες τις γυναίκες ο Δημήτρης, τον έβγαλα στην τηλεόραση να δηλώσουμε ότι είναι παντρεμένος με δύο παιδιά και να έχω ελεύθερο το πεδίο. Άρα, ξέρετε που θα με βρείτε πλέον, είναι παντρεμένος. Καταστροφή. Έτσι, δεν ξέρω να το πω. Ναι, αυτά να ακουπούνε, δηλαδή δεν γίνεται. Τέλος εδώ πάνω. Έχουμε ένα καλό και ένα κακό. Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Είμαστε έτσι. Τι να πω τώρα για αυτό το παιδί, ρε παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος είναι τρελός. Δηλαδή, με θυμίζει πάρα πολλές φορές τον εαυτό μου. Κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Για μένα θεωρείς από τους πολύ καλούς DJ μετά από μένα. είναι από τους καλύτερους που ακούω στη Θεσσαλονίκη, να μην πω ο καλύτερος και νομίζω ότι λέω τώρα είναι φίλοι αυτοί και μεταξύ τους... Εντάξει, άμα είναι αλήθεια, δηλαδή τι απίστευσα για και μεταξύ τους τώρα αυτοί οι αλληλοί... σου, έτσι, συντάτες από μέσα σου. Είναι, καταρχήν είναι επαγγελματίας, το κάνει χρόνια αυτό το πράγμα και καταρχήν πόσα χρόνια κλείνουμε, Δημήτρη μου, στον χώρο του DJ. Αρκετά, τώρα ξέρω εγώ. Δεν θυμάσαι τώρα, χρόνια. Τώρα δεν θυμάμαι ρε φίλε, τι να πω, 2-3 ξέρω εγώ. Εντάξει τώρα μη, οι πιζερίκες μεγάλους μου σαρμούν, μην τρέπεσαι αυτό. Δεν θυμάμαι ρε φίλε, εντάξει αρκετά χρόνια. Την 20ετία την έχεις. Άκουσε, ναι, εντάξει, ναι, ισχύει. Γενικά η ζωή μου όλη έχει να κάνει με τη μουσική από τότε που πήγαν σχολείο δημοτικό. Και θυμάμαι ρε παιδί μου τον εαυτό μου, με έδινε ξέρω εγώ χατζηλίκη η μαμά μου στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, πήγε να αγοράζει δίσκους. Τέλος. Γεια σας. Και στα κάλατα το καλατούσαμε, πέραμε μαζικά δίσκους. Ναι, άστο. στα κάλατα εντάξει δεν, στα κάλατα κάναμε άλλα πράγματα ρε παιδί μου. Αγοράζαμε αυτοκινητάκια, τηλεκατευθυνόμενα και τα σχετικά γιατί ήμασταν πιο μικροί. Μετά δεν κάναμε, δεν λέγαμε κάλατα, μετά πηγαίναμε ρε παιδί μου και δουλεύαμε στα μαγαζιά. Τέλος. Από πιτσιρικάδες. Από πιτσιρικάδες, δηλαδή ξεκίνησε με βινήλιο. Πού δεν το θυμούνται τώρα κανένας. Όλα τα λεφτά που έπαιρνα χατζηλίκι από το σπίτι από τη μαμά μου, αγόραζα βινίλια, pick-up, κάτι φωτορυθμικά και καλά, ας πούμε, τα βάζα στο σπίτι, παίζανε με την μουσική αυτά. Εντάξει, ήταν η τρέλα μου, ρε παιδί. Τρέλα. Στα πάρτι, ξέρω εγώ, στο σχολείο, ο ποιος θα παίξει μουσική, ο Κουργερέης θα φέρει τη μουσική και τα σχετικά και ήμασταν μια χαρά. Και όλα ήταν τέλεια. Μπράβο, γιατί και όταν αναλαμβάνεις το κάνεις καλά, ναι, το κάνεις και σωστά. Το έκανα ρε παιδί μου αυτό, μετά το έκανα δουλειά. Δηλαδή στην πορεία των χρόνων αποδείχθηκε ότι ήταν αυτό που μου αρέσει να κάνω επαγγελματικά. Μπόρεσα και βρήκα τον τρόπο και αυτό μου έφερε χρήματα και ευχαρίστηση, πέρα από την ευχαρίστηση. Βέβαια, και λεφτά. Και από εκεί και πέρα ρε παιδί μου πορεύομαι με αυτό. Δηλαδή ο Δημήτρης δεν θυμάται κάτι άλλο να κάνει σαν δουλειά. Σαν δουλειά θυμάμαι ρε παιδί μου ότι όταν πήγαινα στο γυμνάσιο κλείναμε το σχολείο και δούλευα σε ένα κηλικείο σε εκδητόρος. Όχι. Έκανες αποχή από το επάγγελμα, είχες ποτέ. Όχι, όχι, ποτέ. Δεν σταμάτησες ποτέ. Δεν υπήρχε χρόνια να πεις κάνω break. Ένα διάστημα που είχα κάποιες μετοχές σε ένα μαγαζί το οποίο ρε παιδί μου κάποιες μέρες έπαιζα κιόλας. Δηλαδή υπήρχε κάποιος άλλος που ήταν αρμόδιος και δεν μουσική. Μάλλον εγώ ήμουν αρμόδιος, απλά άλλος έπαιζε μουσική. Δεν θυμάσαι δηλαδή τον εαυτό σου σε χρονιά να μην παίζει μουσική. Ναι. Και καλά το έκανες και καλά το κάνεις.
Και είστε τυχεροί που με έχετε. Ναι, αυτό. Καταρχήν, τελευταία συνέντευξη πού την έχει δώσει. Τηλεοπτική. Εννοείται. Τηλεοπτική, Για πες. Τηλεοπτική συνέντευξη έχω δώσει. Ξέρω που την έχει δώσει. Πότε ήρθε, Δεν θυμάμαι τώρα, έχει πολλά χρόνια. Ξέρω εγώ, έχει δεκαετία. Και ο λόγος ήταν μια επιτυχία που είχε κάνει κάποιο τώρα. Τώρα θα τα πω, με δίνεις πάσα. Απλά θέλω να πω, όχι για να βλογήσουμε τα γένια μας, γιατί τα πήρα και κόντρα σήμερα, ότι αυτός ο άνθρωπος, επειδή είναι τόσο τελειομανής και επαγγελματίας αυτό που κάνει και γενικότερα με αυτά που έχει, συζητίζονται για τον εαυτό του, δεν πάει οπουδήποτε το φωνάζουν, διότι θέλει να προσέχει την εικόνα του. Έτσι ξέρουμε και τον Δημήτρη εμείς που το ξέρουμε καλά. Και εμένα προσωπικά με τιμάει που βρίσκεται σήμερα εδώ στο Bobby Knight και ειλικρινά ήθελα να το μοιραστώ δημοσίως. Αγόρι μου γλυκέ. Με τον Δημήτρη τι να πω τώρα, DJ Λίκια παλιά μαζί, έχουμε κάνει και ένα δεκάρι μαζί στην Καστοριά. Στο Καστοριά, εκεί στο Λάκι. Χαιρετισμού στον κύριο Λάκι Κωτήρη, γιατί ήταν μαζί. Γεια σου, ξάδερφε. Σε όλη την Καστοριά. Βέβαια. Γιατί να ξέρετε, τον Δημήτρη τον αγάπησε όλη η Καστοριά και πήγαινε, ερχόταν από Θεσσαλονίκη παλιότερα και έπαιζε μουσική. Και γέμιζε ένα μαγαζί. Για φοβερές εποχές. Τι ωραία χρόνια, ρε φίλε. Ο κόσμος το ήταν βέβαια αλλιώς. Το διασκέδαζε, περνούσε καλά. Δεν συνέβαινε μόνο στην Καστοριά και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μάλλον καθημερινές δούλευα Θεσσαλονίκη σε ένα μαγαζί εδώ πέρα. Και Παρασκευή Σάββατο, Καστοριά. Λάκης Κωτήρης. Καλά, ήταν μοναδικές εμπειρίες εκεί. Και όχι μόνο αυτό. Ο Δημήτρης έπαιζε και τις μουσικές εγώ τα Καστοριά. Κάναμε και κάποια DJ set εκεί μαζί. Εγώ εντάξει, πιο μικρός τότε. Πιο μικρός τώρα, εντάξει. Πιο μικρός, γενικά. Εντάξει. Θέλω κάποια στιγμή να ξαναφέρουμε τις παλιές εποχές, να παίξω μια φορά έτσι με το φίλο μου τον Δημήτρη. Εντάξει, εμείς λίγο σκουριάσαμε. Αλλά θα μας ξαναβάλει λίγο στο κλίμα, λίγο σιγά σιγά. Κάτι θα κάνουμε. Λίγο εκεί που είσαι, ρε παιδί μου, θα σε πάρω από το αυτί και σε πω, έλα αγοράκι μου λίγο εδώ πέρα, κάνε λίγο αυτό. Ναι, κάνε λίγο εκεί. Να κάνουμε κανένα πάρτι περιφερειακά, θέλουμε τώρα το ψήνο τον Δημήτρη, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το... Φάιν, ιδέα, τέλεια μου. Ωραία, ιδέα, θα το δημοσιεύσουμε και επίσημα αυτό. Τέλος πάντων, να πω όμως για τον Δημήτρη και άλλα πράγματα, ότι ο Δημήτρης πέρα από το DJ Leaky και έπαιξε σε πολλά μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη και στην επαρχία γενικότερα, είχε κάνει και μια πολύ ωραία χρυσή επιτυχία και μια καλή ομάδα με τους Master Tempo. Και είχαμε ακούσει Δημήτρη μέσα στον κοντρόλο, δεν ξέρω τι είχαμε ακούσει με τον Δημήτρη. Αν μπορούμε να θυμηθούμε λίγο τα παλιά του Δημήτρη, τι είχε γίνει τότε χαμός με ένα συγκεκριμένο τραγούδι που το αγκάλιασε όλη η Ελλάδα. Ρε. Τι είχε γίνει τότε χαμός. Εντάξει, ήταν τότε το ξαφνικό hit μιας εποχής που εντάξει, δεν το λες και να... Ήταν ένα χαρούμενο τραγούδι για διασκέδαση. Πόσα χρόνια έχεις να το ακούσει, το παίζεις νομίζω. Το παίζω και το παίζω και στα καναβάλια και το έπαιξα τώρα στα καναβάλια στην Κοζάνη, που πήγα. Στο τόλι το φίλο φιλιά. Τσιτσούκα, πότε θα σε ξαναδώ. Άλλο δεν μπορώ, μακριά σου πια να ζω. Ναι, τσιτσούκα. Να πω λίγο για αυτό το τραγούδι. Ναι, να χαμηλώσει λίγο το κοντρόλ τη μουσική. Και για τις εποχές αυτές, ότι σε συνεργασία με τον Πέτρο τον Δινάλη, τότε φίλο μου και τώρα φίλο μου. Είναι και τώρα. Είναι και να κάνω ερώτηση, ρε παιδί μου. Φίλος μου, λες. Δεν λέω, όχι και όλων ο φίλος. Ο Πέτρος είναι... Ναι, οκ. Για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Για να εξηγήσω και κάτι εγώ μετά. Από κάποια εποχή και μετά, διάφοροι λόγοι, ρε παιδί, με ανάγκασαν έτσι να φύγω από τον γκρουπ. Όχι με ανάγκασαν, δεν ήθελα να συνεχίσω για κάποιους λόγους. Δικούς μου, ας πούμε προσωπικούς. Ήταν προσωπικοί λόγοι ή ήταν οι επαγγελματικοί λόγοι για μέσα από τον γκρουπ κάτι που της άρεσε. Ερώτηση κάνω χωρίς να ξέρω, όπως λέω, Κοίταξε να δεις. Για να μπορέσει να συνεχίσει μια τέτοια κατάσταση. Καταρχήν, ας τα πάρουμε λίγο. Από την αρχή, είμαστε αρτέμπους, δηλαδή. Δημιουργούνται στη Θεσσαλονίκη από τον Πέτρο. Από εμένα και τον Πέτρο. Γιατί βρήκαμε αυτό το τραγούδι, γράψαμε τους στίχους, η μουσική φυσικά είναι από ένα βραζιλιάνικο. Μπράβο. Και είπαμε αυτό το τραγούδι είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Ας το κάνουμε κάτι. Ψάξαμε να το δώσουμε σε ένα καλλιτέχνη να το τραγουδήσει. Ένα, δύο, τρεις ας πούμε δεν το τραγουδήσαμε. Ώσπου βρέθηκε ο ένας και ανεπανάληπτος, ρε παιδί μου. Λευτέρης Φανταζής, yeah. Τραγουδούσε εδώ σε ένα μαγαζί. Και λέει, λέμε πάνω να τον βρούμε, ρε παιδί μου, να το πούμε δύο πράγματα. Μας λέει, α, ωραίο τραγούδι. Λέμε, για σας το γράψαμε, αν θέλετε να το τραγουδήσετε. Λέει, κοιτάξτε λίγο, λέει.
Εγώ μ' αρέσει πολύ και θέλω να το τραγουδήσω. Αλλά όχι μόνος μου, μαζί σας. Εμείς έτσι, ρε παιδί μου. Και έτσι δημιουργήθηκε το group. Από εκεί και πέρα, ρε παιδί μου, δουλέψαμε και άλλα πράγματα μαζί του. Τον είχαμε κάνει και σε εκείνο το δίσκο ακόμα ένα τραγούδι έτσι λαϊκό, τσι φτετέλη, της εποχής το Ζημιά, το οποίο... Τραγουδάρα που το κυλιοχώρεσε. Και ακόμα τώρα. Ακούω, ας πούμε, από κάποιους. Πολύ τραγουδάρα. Και κάποια άλλα πράγματα μαζί με τον Πέτρο. Για να μπορέσει όλο αυτό, κάναμε μαζί περιοδία σε όλη την Ελλάδα με τον Πανταζή. Χαμός γινόταν. Φενάρε, παιδί μου, εγώ στα πρωινά όλα. Έκανα περιοδία. Εντάξει. Καταρχήν το τρέξατε και πολύ καλά. Πρωινά, Μέγα, Ντένα, Θέμος, σε όλα δηλαδή βλέπαμε τότε γίνει και γίνει χαμός. Ήταν το hit, ρε παιδί μου, της εποχής. Ήταν το κάτι άλλο από άποψης που το είχε δεχτεί ο κόσμος. Από τα παιδάκια, ρε παιδί μου, τα μικρά, μέχρι τον άλλο που ήθελε λίγο να χαλαρώσει από κάποιο πιο σοβαρό ή πιο... καλέ. Πες τη λέξη. Από κάτι πιο σοβαρό. Ήθελα να χαλαρώσουμε αυτό το τραγούδι. Αυτό. Δεν κάναμε κανένα έπος. Εντάξει, ωραία. Παρόλο όμως που υπήρχε το Τζουτζούκα το Χαβαλιά. Θέλω να καταλήξω στο ότι ρε παιδί μου κάποια πράγματα πρέπει να είσαι στην Αθήνα καλός ή κακός για να μπορέσεις να τα τρέξεις πιο εύκολα, να τα υποστηρίξεις, τα ξέρεις και εσύ από τη δουλειά σου. Έτσι. Και ότι εκεί πέρα γίνεται το μεγάλο σόου. Αν δεν είσαι εκεί, ρε παιδί μου στην πόρτα, την ιδέα σου να είσαι την άλλη μέρα στην πόρτα της εταιρείας να χτυπήσεις για να τους πεις παιδιά αυτό. Δεν τότε κιόλας, το 2004, ξέρω εγώ, 2005, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Τέλος πάντων δεν γινότανε. Ναι, αλλά εμένα με έκανε εντύπωση, γιατί έχει συμβάλει πάρα πολύ για την ονομασία του Master Tempo τότε και για το τρέξιμο και για την προώθηση και με ιδέες και σαν σύνδεση και σαν στίχους. Έβλεπες τα ιδέες με τον Πέτρο. Εμείς που σε ξέραμε, όχι επειδή ήμασταν φίλοι σου απλά. Γιατί και ο Πέτρος φίλος ήταν. Ναι, και είναι, okay. Μας κακοφάνηκε γιατί ξαφνικά ο Δημήτρης βγήκε έξω από τους Master Tempo και άσχετα με την επιλογή του. Όχι, κοίταξε να δεις, παιδί μου. Από τη στιγμή που παίρνεις μερικά εκατομμύρια για να αποχωρήσεις, τι θα κάνεις. Δηλαδή, εντάξει, εγώ είπα πάρε μερικά εκατομμύρια που σου αναλογούν από το κέρδος, ας πούμε, ξέρω του group. Εδώ θα τα πεις όλα. Άλλο θέλω να πω. Υπήρχε όμως μια περίοδο που δεν μιλούσε με τον Πέτρο. Όχι, δεν υπήρχε ποτέ τέτοια περίοδο. Μιλούσατε πάντα. Πάντα ήταν οι σχέσεις καλές. Δεν είχαμε καλές σχέσεις. Δεν υπήρχε ποτέ ρήξη μεταξύ μας. Δεν υπήρχε. Ήτανε καθαρά... Μπράβο, είναι καλό να το ξεκαθαρίσεις για να το λες στον κόσμο. Με τον άνθρωπο εννοείται. Okay. Γιατί υπήρχαν, ρε παιδί μου, φημολογίες τότε ότι τα σπάσανε αυτοί οι δύο, δεν μιλάμε, ο ένας έτσι, ο άλλος έτσι και όλα αυτά. Όχι. Εσύ γιατί μετά έβλεπες να φύγεις από το αφού είχες δημιουργήσει αυτό το μπαμ. Δημιουργήσα ένα μπαμ, αλλά έπρεπε να αποφασίσω αν τελικά, ρε παιδί μου, πραγματικά είμαι καλλιτέχνης τραγουδιστής και θέλω να ασχοληθώ με αυτά, με αυτό. Ήτανε ρε παιδί μου ένα hit, οκ, okay, κάναμε περιοδίες, πήγαμε από εδώ, κάναμε και κάποια άλλα πράγματα παραπάνω. Μπράβο. Ναι, δεν ήθελα εγώ να πω τον εαυτό μου ότι ήμουν ο τραγουδιστής. Δεν ήταν το ζητούμενο της ζωής μου, ας πούμε, να το αναφέρεις. Δεν το ήθελες, το έκανες ρε παιδί μου μια ναι, okay, το έκανα ρε παιδί μου προέκυψε, το υποστήριξα και το έκανα όσο πιο καλά μπορούσα εκείνη την εποχή. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε να το πάω σε άλλο επίπεδο, να ασχοληθώ πραγματικά με το τραγούδι. Έτσι. Δεν ήθελες να βγάλεις δηλαδή Δημήτρη παραγωγές δικές σας και άλλο, συνεχίζετε με τον Πέτρο, με remix, με πράγματα. Εντάξει, είναι παρακάτω τόσο άκουσα, επειδή ήταν τόσο ξαφνικό όλο αυτό, η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί. Προτιμούσα να είμαι στη ζωή που ζούσα, γιατί είχα και κάποια πράγματα που τα είχα βάλει σε μια προτεραιότητα, ρε παιδί μου, στη ζωή μου, τα οποία δεν ήθελα να τα αφήσω πίσω. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι κάνεις μια επιτυχία και πρέπει να πας να μετακομίσεις στην Αθήνα, που έτσι έκανε ο Πέτρος και καλά έκανε γιατί έπρεπε να ήταν εκεί, για να μπορέσει να κάνει αυτό που έφτιαξε. Μπράβο. Έτσι, πρέπει να είσαι εκεί. Εγώ δεν ήθελα να αφήσω την πόλη μου. Είχα και άλλα πράγματα να κάνω εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι ο Πέτρος, παραδείγματος χάρη, ήταν για την Αθήνα, η μητέρα του έμενε εκεί. Βέβαια. Οπότε, ρε παιδί μου, είχε παίζει άλλο. Παίζει άλλο. Εγώ έπρεπε να φύγω. Όχι ότι με φόβιζε αυτό, αλλά είχα και άλλα πράγματα να κάνω εδώ. Δηλαδή, έπρεπε να τα ξεχάσω όλα. Όλα εδώ για να πας εκεί. Να πάω εκεί, εντάξει. Τώρα που πέρασαν τα χρόνια, θα ξαναέκανες κάτι. Το σκέφτησες. Άμα σε πει ο Πέτρος παράδειγμα ή ο Χι Πέτρος ή κάτι πάμε να κάνουμε κάτι. Παραγωγές. Κατά καιρούς, παιδί μου, για τις παραγωγές πάντα με ενδιαφέρει και πολύ με τιμάει αυτό γιατί κάποιοι τραγουδιστές με παίρνουν τηλέφωνο, θέλουν να τους πω μια ιδέα ή θέλουν να τους πω τη γνώμη μου για το τραγούδι τους. Άλλοι. Ή μπορεί να τους... Άλλη αμαρτωλή ιστορία αυτή. Από τον όμως το μοίρα της για να μας το πεις αυτό, έτσι. Θα το πω, εντάξει, άμα θέλεις, παιδί μου, αφού τώρα τόσο πολύ με βαριά. Ναι, φίλε. Θα μας τα πεις. Με τις παραγωγές, ναι, οκ. Okay. Με ενδιαφέρουν να κάνω πράγματα. Τον χρόνο δεν έχω γιατί κάνω πράγματα και για μένα. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει μόνο η δουλειά. Από δουλειά έχω αυτή που κάνω, είμαι καλυμμένος.
Θα μου πεις, δεν κάνεις το μπαμ το μεγάλο, το άλλο που να πεις ότι να σε γνωρίσει όλη η Ελλάδα για τα σχετικά. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, είναι καλά. Ξέρουν κάποιοι όσοι με ξέρουν. Από εκεί και πέρα, τσουκου τσουκου, ρε παιδί μου, να το χτίσω. Να αφήσω μια ζωή που τη ζω και είμαι ευχαριστημένος από αυτήν και ευτυχισμένος. Και γι' αυτό είμαι βέβαια και τόσο. Είσαι φουσκαδούρα. Είμαι και πούδρα. Είσαι πούδρα. Έτσι. γιατί κάνω μια ωραία ζωή, είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου και δεν μου λείπει κάτι. Αν μου έλειπε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, η παραγωγή, θα την κυνηγούσα με τα. Ωραία, για πες τώρα τι είσαι. Μπράβο, επειδή είσαι και DJ χρόνια και εμπειρία και όλα αυτά, έχεις και άποψη για την παραγωγή, έχεις και πολλούς φίλους τραγουδιστές. Κάνω και μια άλλη. Ανοίγω μια παρένθεση και λέω για την παραγωγή. Θέλω να περάσουν 2-3 χρόνια ακόμα. Ξέρω εγώ και πολλοί ξέρουν τον λόγο. Γιατί θέλω να περάσουν άλλα 3 χρόνια και να ξαναμπω λίγο πιο δυναμικά. Αλλά θέλω 3 χρόνια ακόμα. 3 χρόνια δηλαδή. Έχεις κάνει εσύ το. Έχω κάνει ένα πλάνο και λέω ότι σε 3 χρόνια, ρε παιδί μου, θα είμαι ελεύθερος να ασχοληθώ και λίγο παραπάνω με κάτι άλλο. Άντε 2. Άντε, κάτω ένα. Όχι, ένα τέτοιο. Κάτω ένα εξάμεινο και να είμαστε μέσα. Εντάξει, έχεις βάλει ένα πλάνο και εκεί. Ναι. Παραγωγές καλές βγαίνουνε. Πόσους βλέπεις τους νέους τραγουδιστές. Ναι, ελληνικά παίζουμε. Κοίταξε να δεις. Βγαίνουν πολλές. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα γούστου. Αξιόλογες δουλειές παρακολουθείς. Αξιόλογες δουλειές. Υπάρχουν κάποιες δουλειές ή κάποιοι καλλιτέχνες που είναι ωραίοι, έτσι, που μπορεί να μην κάνουν ποτέ επιτυχία. Γιατί δεν είναι σε μια καλή εταιρεία, γιατί δεν έχουν ένα καλό promotion. Γιατί δεν έχει κολλητούς DJ να τους παίξει το κομμάτι ναι, το βράδυ. Ναι, και δεν φτάνει και μόνο αυτό, γιατί πλέον, ας πούμε, παλιά, όχι μόνο DJ, δηλαδή τι βλέπεις στα ραδιόφωνα. Για να παίξεις, ας πούμε, ένας τραγουδιστής σε ένα ραδιόφωνο, πρέπει να υπάρχει μια εταιρεία από πίσω, να σε προτείνει, να σε στηρίξει και από εκεί και πέρα ό,τι αυτό συμπάγει. Τραγούδια καλά πάντα θα υπάρχουν. Καλές φωνές τώρα έτσι από τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά, εντάξει. Τις ηλικίες μου δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου, πιπίνια. Τους ξέρει ο κόσμος, μην τους λέω εγώ. Γιατί δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή, αυτός που αγαπάει, ρε παιδί μου, τη μουσική και αυτός που είναι προσιλωμένος και στο στόχο του και προσπαθεί, φαίνεται. Σωστό γι' αυτό. Έτσι. Βέβαια. Δηλαδή, και κάποιοι που δεν ήταν ωραίες φωνές κάποτε όταν ξεκινήσανε, στην πορεία του χρόνου αποδείξαν τελικά ότι είναι αγωνιστές και ότι δούλεψαν, ρε παιδί μου, και ότι μπορούνε να το υποστηρίξουν. Το κομμάτι για τις παραγωγές που με έκανες πάλι τρίπλα, τι σε λένε εκεί οι καλλιτέχνες, τι παίζει εκεί. Όχι, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Έχουμε κάποιους φίλους καλλιτέχνες, οι οποίοι κατά καιρούς παίρνουν τηλέφωνο, σου λένε Δημήτρη, να σου βάλω λίγο το τραγούδι μου, να μου πεις λίγο την άποψή σου. Η άποψή μου, επειδή συνήθως είναι ειλικρινής, γιατί πολλούς από αυτούς τους θεωρώ φίλους μου και πιστεύω ότι δεν θα μιλάω κανονικά σαν φίλος. Κάποια πράγματα λίγο μετά παγώνουν όταν εγώ πραγματικά πω τη δικιά μου άποψη. Επειδή έχω άποψη και ίσως αυτό να μην τους αρέσει πολλές φορές, προσπαθώ λίγο να τους αποφύγω, να μην ακούσω το τραγούδι τους. Γιατί θα πω την αλήθεια μου. Και θα τους στενοχωρήσεις. Και ίσως να μην τους αρέσει. Και γιατί να μην ακούσουν όμως την άποψή σου και τη γνώμη σου που ξέρεις. Εντάξει, δηλαδή μου ακούνε καλές γνώμες. Μάλλον ακούνε και τη δική μου και από εκεί και πέρα. Γίνεται εντάξει. Ναι, να σε απολύω κάτι. Όταν ο άλλος έχει επενδύσει σε ένα τραγούδι, το έχει ετοιμάσει, το έχει ολοκληρώσει, έχει φτάσει σε ένα σημείο που αυτό είναι και σε λεφτά κοστίζει. Και εσύ πας και του λες, φίλε, κοίταξε να δεις, εγώ έχω διάφορες ενστάσεις εδώ. Μετά λίγο τον άλλον τον φρενάρεις πολύ άσχημα, κατάλαβες. Έτσι. Έχεις πολύ μεγάλο δείγμα αυτό που λες. Γενικότερα πες μας τι παίζεις τη νύχτα. Πού είσαι καταρχήν αυτό το καιρό. Καταρχήν τον αγαπήσαμε τον Δημήτρη. Νομίζω ότι το σήμα κατευθείαν σε μαγαζί της Αλόνικης το στέγει για σένα. Εντάξει, εξαρτάται τώρα, ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια ήμουν στο stay bar. Από τότε που άνοιξε μέχρι που άνοιξε το μαντόν. Εντάξει, μπορείς να το πεις. Μοναδικές εμπειρίες. Και για σένα και για τον Δημήτρη. Στιγμές. Τι θυμάσαι δηλαδή από εκεί μέσα, από το stay bar. Ναι. Θυμάμαι ότι περνούσα τέλεια. Ότι προσπαθούσα να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να περάσει και ο κόσμος τέλεια. Ήταν μια ομάδα που μπορούσε να βοηθήσει και συμμετείχαν όλοι μαζί σε αυτό. Και από εκεί και πέρα έχει αφήσει το στίγμα του σαν μαγαζί στην πόλη. Έτσι είναι. Και χαρά μου που συμμετείχα σε αυτό. Και έδωσα τον καλύτερο μου αυτό. Δηλαδή ό,τι μπόρεσα και ό,τι μου βγήκε, έτσι. Γιατί μέσα σε κάθε χώρο βγάζεις και αυτό που σου βγάζει και ο χώρος και σου βγάζουν και οι συνεργάτες. Και σου κάνει και ο κόσμος, ο οποίος ήταν θερμός, ήταν καταπληκτικός. Ήταν ναι, όλη την ώρα. Τέλειος. Σε γλύματα σφινάκια.
Τα σφινάκια δεν μου λείπουν γιατί. Όχι, γλύφα τα σφινάκια, λέει ο κόσμος. Πήρατε τεκίλες που γλύφανε. Ναι, ναι, αυτό ναι. Το πιο ωραίο ευτράπολο δηλαδή με σωστέ ποιο ήταν. Το έχει περάσει. Γενικά από τη νύχτα. Τι σου έχει συμβεί εν ώρα ντεξ. Το χειρότερο είναι να σου πέσει ποτό πάνω στην κονσόλα ή στο φίλε. Δεν θέλουμε τα χειρότερα, θέλουμε τα άλλα. Άλλα δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει, τι να σου πω. Δεν είμαι κανένας... Ήρθε κοπελίτσα και μια κουκλάρα να σε πει έλα ρε DJ, βάλε με αυτό το τραγούδι. Αυτά είναι καθημερινότητά μας ρε φίλε τώρα. Να σου στείλει φυλάκι, να σου δώσει ένα φυλάκι στο μάγουλο. Ναι, αυτά καταζούμε καθημερινά, προσπαθούμε, τι να κάνουμε. Άρα ξαναργήσω DJ δηλαδή, σαν αυτό μου λες. Γίνεται όλη την ζωή. Δούλεψα το λίγο, γιατί και από το δικό σου πόστο νομίζω μπορείς να τα καταφέρεις. Εντάξει, καλά είμαστε. Απλά ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είμαστε διαθέσιμοι, είμαστε ανοιχτοί. Μέχρι εκεί. Για πες τώρα, έχει αλλάξει νύχτα. Ξέρω ότι κλέβω χρόνο τώρα, αλλά έχω να ρωτήσω στον κύριο Δημήτρη εδώ, μάλλον. Ναι, κοίταξε. Τι να πούλησε την παλιά νύχτα. Συνεχώς αλλάζει. Αλλάζουν τα στέκια, αλλάζουν οι περιοχές που είναι τα στέκια. Αλλάζουν συνήθειες ο κόσμος, αλλάζουν τα είδη μουσικής που είναι στην επικαιρότητα και αυτά καμιά φορά χρειάζουν και τον κόσμο και τα σχετικά. Ναι. Και έχω εδώ. Δεν ξέρω, έχεις κατεβάσει τελείως την ψήρα κάτω, δεν ξέρω πώς ακούγεσαι τώρα, αλλά πιστεύω να είσαι καλά. Α, με λες και ψωριάρι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Είσαι ψήρα στη δουλειά σου. Α, στη δουλειά. Γιατί προδίδεις να έχεις και ψήρες. Πάντα έτσι μας αρέσει. Έχω φυλακίσει εδώ πέρα. Ατάκα, ατάκα, σειρά ατάκα. Κάγκελα. Είναι φυλακισμένες. Πες τι κάναμε βρε, πριν 10 χρόνια στον Άστρα 99,2 στην Καστρικάτα Τροφλασκές. Φίλε, κοίταξε να δεις. Επειδή τι κάναμε. Ήταν η δουλειά σου. Εμπειρία. Και τα έκανες εσύ. Εγώ απλά ήμουν καλεσμένος, ήμουν εκεί στην περιοχή. Κάναμε παρέα τότε, κάποιες φορές. Και κάναμε ραδιοφωνικά σοου. Κάναμε ραδιοφωνικά και πέραμε όλους τους καλλιτέχνες και κάνανε ευχές για Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά. Μεσημέρι, θυμάμαι, πρωτοχρονιά, πέραμε την Μπεγκζίνα, ας πούμε, ξέρω εγώ, για χρόνια πολλά. Κοκκίνου, Βέρτη, Μακρόπουλο, όλοι. Ό,τι υπήρχε και ό,τι υπάρχει φυσικά ακόμα. Με ραδιόφωνο και τι πρέπει να ασχοληθείς. Ραδιόφωνο είχε ασχοληθεί ερασιτεχνικά πριν αρκετά χρόνια. Τώρα να κάνουμε ένα ωραίο ραδιοφωνικό σοου μαζί, να κάνουμε καμιά πρόταση κάπου. Να γουστάρουμε. Αν υπάρχει κάτι που θα με... Νομίζω και... πιστεύω. Μπράβο. Ότι είναι κυρίως θέμα χημίας με τον άνθρωπο που μπορείς να κάνεις κάτι. Μπράβο. Δηλαδή αν σου βγάλει, ρε παιδί μου, κάτι, αν σου βγάλει κάτι που να έχει και ανταπόκριση στον κόσμο, αυτό είναι που... Εγώ επειδή σε γνωρίζω καλά... Εγώ επειδή σε γνωρίζω καλά και επειδή είσαι και εσύ αυθόρμητος και ατακαθόρος και εγώ το ίδιο, εγώ νομίζω πάντρεμα και με μία κοπέλα σε ένα ραδιοφωνικό πρωινάδικο, να το πω. Νυχτερινό, νομίζω ότι θα κουλούσε πολύ ωραία. Νυχτερινό, τις μέρες που έχω ρεπό. Ναι, δουλεύεις και πολύ εσύ. Είναι γι' αυτό. Τι να κάνω, πρέπει να ζήσω. Άρα η νύχτα, ναι, είμαστε τα ρε φίλε, τα καλά χρόνια της νύχτας ήταν τα παλιά ή εμείς τα βλέπουμε έτσι. Άκουσα με τώρα. Γι' αυτό τώρα υπάρχει, αν ρωτήσεις σε 10 χρόνια έναν 25χρονο, όταν θα είναι 35 χρονών θα σου πει, εμείς τότε βγάλαμε τρελά γούστα και περάσαμε μια πάρα πολύ ωραία νύχτα. Ότι υπήρχε ενδιαφέρον, ότι υπήρχε το ένα, ότι υπήρχε το άλλο. Έτσι λέω και εγώ για τις εποχές τις παλιότερες. Το ίδιο θα σου πούνε, ξέρω εγώ, ο πατέρας του σου λέει, α, εμείς τότε είχαμε μπουζούκια. Ναι, αλλά εσύ ρε φίλε, τώρα για να κλείσω και να φέρω ένα ξεκινιβάκια. Εσύ που έζησες και εκείνες τις εποχές και αυτές, δεν γλεντούσε ο κόσμος καλύτερα, δεν τα καλύτερα. Όταν είναι γεμάτη τσέπη, ρε φίλε, και είσαι φορτωμένος, δεν υπάρχει μπράβο. Να σε χαλάσει τίποτα. Μπράβο. Επειδή έχεις υστερία με τις γυναικείες παρουσίες και τώρα οι δυο μας δεν μπορούμε να τα λέμε και πολύ μαζί. Τι έχεις μάθει πάντα με γεωρές παρουσίες να είσαι δίπλα. Κάτσε να φωνάξεις τη Βάγια και τη Σερβά να έρθει και συνεχίσουμε. Έλα. Έλα Βάγια. Έλα. Έλα. Έλα στον παππού. Γεια σα. Είναι καλό το Τσολιά από το Σύνταγμα. Τι καλά, δεν και η γυναίκα και εσύ κάμψεις έτσι. Πώς κάνεις. Καλά, Δημήτρη μου, είσαι. Καλά, δεν ήξερα, δηλαδή ήμαρτον. Σύνταγμα. Πήγες έτσι ξαφνικά και με αυτό εσύ είναι μεγάλη συνήθως εκεί με γυναίκες, είσαι εξοικειότητα. Τώρα τι έχω δει. Εντάξει, είπαμε εξοικειωμένοι είμαστε, αλλά τώρα μιλάμε τώρα για λιοντάρι, έρχεται σε ορμού σε όλα. Συγγνώμη, ξέχασα εγώ ότι κάνουμε που μπήκε και γράφουν οι κάμερες γι' αυτό. Α, γράφουμε τώρα. Όχι, ρε, πλάκα κάνουμε για το σπίτι μου. Αυτά να τα λες, φιλαράκι. Έλα, ρε, εσύ δεν μας άρεσε. Μπάκετ, έχετε πει ότι τον ήξερε σαν τζουτζούκα. Ναι. Σαν τζουτζούκα τον ήξερα, ναι. Μεγάλωσε με τα τραγούδια μου. Σαν τζουτζούκα τον ήξερα. Το άκουγες στους παιδότοπους, στο τζουτζούκα. Μπορεί. Μαζού ή δεν ζού, τότε δεν πιάνε. Αυτή ήταν μετά από εμάς. Α,
Κάτσε, το Τζουτζούκα πότε βγήκε, το 2004. Τέσσερα. Το 2004 πόσο χρόνο ήσουν? Ήμουνα 7 στα 8. Ήταν μετά από το τραγούδι σου διακοινή. Εννοείται, εννοείται. Δεν είχε πολλά. Τα μάμια του Τζούκα ήταν. Λίγο κάτι. Ήταν 8 χρονών. Δεν είχε πολλά χίτρε. Καλέ, κάτσε ψωμί. Τόσο μεγάλοι είμαστε εμείς ή τόσο μικρή εσύ? Τόσο μικρή είμαι εγώ, Μπάμπη. Και εγώ μικρό το έκανα το κομμάτι. Μην νομίζεις, δηλαδή. Τι εντάξει, δεν είναι αυτό. Γεράσαμε, δε τι γίνεται. Έχουμε μεγάλη διαφορά, έτσι. Δηλαδή φαίνεται κιόλα. Βάγια, να το ρωτήσω ένα εφτράπελο από τη νύχτα, γιατί δεν μα τα λέει ώρα στον αέρα που ξεκινήσει το παιχνίδι σου. Ένα εφτράπελο από τη νύχτα. Ρώτησε τον κάτι του Δημήτρη. Εφτράπελο από τη νύχτα. Κάτι που σου έχει μείνει στο μυαλό. Από γυναίκα. Λοιπόν, σοβαρό είναι αυτό. Αλλά θα το μοιραστώ μαζί σας on camera. Είμαι τώρα σε ένα μαγαζί γεμάτο, sky μιλάμε, έτσι. Και εγώ σκάω, θέλω να πάω και εγώ τουαλέτα. Κάτσε. Λοιπόν, έχει μια απόσταση, παιδί μου. Ωχ, λες πώς θα πάω μέχρι εκεί. Ναι, από ό,τι έκανα εγώ μετά. Τέλος πάντων, βάζω ένα, ξέρω εγώ, τότε βάζαμε το live της Βανδύ, τα νησιώτικα, ξέρω εγώ, και έπαιζα και τα χαζομπιζέρια. Πάω τουαλέτα, γυρί, και στην τουαλέτα τι βλέπω. Έρχεται μια κοπέλα, με αγκαλιάζει, με φυλάει τα χέρια από εδώ, από εκεί, το ένα, το άλλο. Λέω, κοπέλα, άσε με να φύγω. Βιάζομαι να τελειώσω το τραγούδι. Όχι, μου λέει, έλα, θέλω. Λέω, τι θέλεις? Μου λέει, θέλω τον Μπάμπη, λέει, τον Μπατσάρα, δεν μπορώ, λέει, τρελαίνομαι, λέει, είμαι άρρωστη μαζί του, λέει, κάνε κάτι να με γνωρίσεις. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το χειρότερο που μου έχει συμβεί. Δηλαδή εκεί πέρα που πήρα λίγο τα πάνω μου και λέω, ρε παιδί μου, άντε να χαρώ λίγο να δω και εγώ λίγο κάτι, ας πούμε, από αυτά που λένε ότι στη νύχτα είναι εύκολα τα πράγματα και αυτά. Φλατς, βγαίνω, κατέσαμε στο πλάρα. Αυτό. Τραγικό είναι, να μη σου τύχει, άστο, μεγάλο. Μη σου τύχει, φίλε, άστο. Τραγικά. Είδες τώρα, άμα το καβατζώνεις κανένα 50 ευρώ, σε κάνει και λίγο... Να παίξουμε και αφήστε τώρα τα... Αχ, παιχνιδιάρα μου, εσύ, παιχνιδιάρα. Όχι, εγώ ήθελα να το ρωτήσω τον Δημήτρη, γενικότερα με τη νέα γενιά, με τους DJ τι παίζετε? Με τους DJ τι παίζετε, εντάξει, ξέρω εγώ. Η Βυζαλονίκη έχει καλούς DJ. Φίλε, πάντα. Και η Θεσσαλονίκη έχει και η Καστοριά τώρα μπορεί να έχει και το Κυλκής έχει και παντού έχει. Άλλαξαν λίγο η τεχνολογία. Εσύ βοήθησε... πήγες η τεχνολογία την καινούργια. Βέβαια, φίλε, τώρα έχει χρόνια, εντάξει. Αμπήκες. Να κάνω, κουβαλάω σε DJ. Τα χέρια μου έχουν γίνει εσύ, ήταν τόσα. Θυμάμαι, εμείς με βρήκαμε τόσα. Καμπανίσες. Εντάξει, ρε φίλε, πολύ. Με τράκτορα παίζεις δηλαδή, πιο εύκολα. Ναι, virtual DJ είναι το επαγγελματικό, το καλό το πρόγραμμα. Α, ναι. Το τράκτορα, σε φίλε, είναι για τα χωράφια, με τα τρακτέρ. Ναι, ναι, δεν κάνουμε για μας. Εμείς είμαστε της πόλης, παιδιά. Εμείς εμπάσχεστε μας κακοφαίνεται τους παλιούς που λέμε εντάξει τεχνολογία έχει προχωρήσει, αλλά λέμε εντάξει ρε φίλε και εσένα να σε δείξει ο Δημήτρης στον υπολογιστή. Δεν είναι αυτό. Θα το μάθει. Να σου πω και κάτι άλλο. Ας πούμε λένε τώρα ποιο είναι το θέμα με τα νέα παιδιά, με τα νέα. Κατεβάζουν τις δικογραφίες, προσπαθούν να μπουν λίγο στο νόημα, φτιάχνουν τις λίστες τους τέλος πάντων και είναι μέχρι εκεί. Πρέπει να έχεις και λίγο ρε παιδί μου πιο βάθος. Φαντασία ρε φίλε, ποια λίστα θα κοιμάσαι εγώ, λίστα που σου διαβάζω στο βράδυ. Όχι, πέρα από τη φαντασία, θέλω να υπάρχει και λίγο βάθος. Γιατί εσύ όταν άρχισες να παίζεις μουσική, δεν ξεκίνησες επειδή ρε παιδί μου, εγώ ας πούμε για τον εαυτό μου, ξεκίνησα γιατί υπήρχε έρωτας. Ούσταρα ρε παιδί μου να ακούω, να χορεύω, να διασκεδάζει ο κόσμος, να δοκιμάζω πράγματα, να χώνω λεφτά. Τώρα πέρα από τα μηχανήματά τους, που πολύ ας πούμε σπασμένο λειτουργικό, σπασμένο πρόγραμμα, ξέρω εγώ, μουσική από το YouTube, εντάξει, χαλαρώστε, αυτό δώστε κανένα φράγκο, κάντε το για την πάρτι σας. Νιώστε αγαπή, το και έτσι πάει, θα κάνετε και τη διαφορά. Εγώ ειλικρινά δεν θέλω να το πω εγώ. Βέβαια δεν θέλω να δώσω εγώ τώρα ούτε συμβουλές, ούτε υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα είναι τέλεια. Νιώθεις καλά με αυτό που κάνεις, συνέχισε να το κάνεις. Εγώ κλείνω το κεφάλι για να μην τρώω το χρόνο της βάγκας μου. 25 χρόνια πορείας, εμπειρίας, εγώ μπαίνω μέσα στο συνάφι πλέον του DJ της Θεσσαλονίκης. Ειλικρινά φίλε, από στο ένα χέρι μετρημένοι 5 κι αν. Στη Θεσσαλονίκη, η άποψή μου και το γούστο μου και έχω φοράξει και πολλούς φίλους DJs, είστε πολύ λίγοι οι καλοί επαγγελματίες DJ της πόλης. Και πολλοί, δεν θέλω να το πω, ούτε έχω κανένα... Δεν θέλω να το προσωπικέψω. Έχουν καβαλήσει, ας πούμε, το καλάμι που λες. Έχουν καβαλήσει πάρα πολύ καλάμι και πολλοί είναι σε λάβος θέση που δεν πρέπει να είναι. Είναι νόμος, δηλαδή... Έτσι, Μπάμπη, να σου πω κάτι. Είναι αυτό, νομίζω, της νεολαίας όλο αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, ότι
Είναι αναλόγως τι θα τους αρέσει και θα τον θεωρήσουν έτσι καλό DJ. Δεν νομίζω. Σημαίνει και για τους επιχειρηματίες που και αυτοί έχουν τα δίκαια τους και έχουν τα λεφτά. Ο DJ ο καλός δεν σημαίνει να μας αφαιρώ εγώ 20 εικόμενες να έρθουν να με δουν. Αυτό σου λέω, αυτό ήθελα να σου πω. Και να φέρω και 20 άτομα παρέα. Δεν είμαι PR, είμαι DJ. Καλούμε να διασκεδάσω τον κόσμο που θα με φέρεις εσύ. Συμφωνώ. Που θα με φέρεις εσύ επιχειρηματία. Όχι να σου φέρω εγώ 50 άτομα. Ναι, αν δεν ανοίξουμε κανένα μαγαζί, να το γεμίζουμε. Ναι, απλά ξέρουμε ότι αυτό είναι ότι... Μην βγάζουμε καημό τώρα, γιατί νομίζουν ότι θα βγάζουμε και καημό. Απλά κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Όχι, αυτό είναι γενικό. Άξι. Δεν είναι καημός, είναι γενικότητα. Γιατί πλέον πάντα έτσι τα βλέπεις, όπου και πας, δηλαδή, σε όποιο μαγαζί και πας. Είναι τρελό, γιατί έχει γίνει πολύ έντονο, γιατί ο Δημήτρης θα ξέρει καλύτερα με τον ανταγωνισμό. Ναι, βρεις να παίξει μουσική. Πόσα άτομα να μου φέρεις. Έχεις κόσμο αυτό. Κάτσε, ρε φίλε. Ναι, ναι. Έχει χαλάσει πολύ η νύχτα, γι' αυτό κάποια πράγματα από αυτά που έχουν σπάσει. Άντε, ας παίξουμε λίγο να χαλαρώσουμε. Πάμε να παίξουμε να χαλαρώσουμε ο Δημήτρης πριν να έρθει και σε άλλη εκπομπή. Μπορεί να το βάλουμε και καμιά ενότητα να κάνει λοιπόν, δικές. Το παιχνίδι λέγεται Jukebox. Oh. Όχι ρε φίλε, δύσκολα μου βάζετε τώρα. Δεν τα εύκολα για το Δημήτρη. Ναι. Δυσκό και τρίχα. Για πες. Θα σας λέω ένα γράμμα. Π.χ. το Β. Βέρτης. Ξεκινάς. Βέρτης. Ο Μπάμπης πάει άλλο τραγουδιστή, άλλο εσύ, άλλο εσύ. Μέχρι να όποιος και χάσει, α, να δούμε. Α, πούμε, π.χ. Μπορώ να λέω, ας πούμε... Όνομα, τραγούδι, τραγουδιστή, no, ό,τι θέλεις. Από το πρώτο γράμμα δηλαδή. Ναι, τραγούδι, τραγουδιστή. Α, και τραγούδι και τραγουδιστή. Ναι, ναι, τα πιάνω και τα δύο. Ή τραγούδι ή τραγουδιστή. Ναι. Μπορούμε να λέμε και το πικρό του ή μόνο το μεγάλο. Και το, και το μικρό. Και το μικρό. Ας πούμε π.χ. Νί, ο Νίκος Βέρτης. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε το Β και δε αυτά. Δε ωραία, θα πάμε μόνο στο επίθετο τότε. Στον τραγουδιστή. Στο επίθετο, στον τραγουδιστή και το τραγούδι. Ναι, ναι, επίθετο. Όχι, είναι καλό να λέμε το επίθετο και να κάνουμε το τραγουδιού. Ναι. Θέλω να το κάνει μόνος του. Μπορούμε να το κάνουμε και, δηλαδή, ας πούμε, και στα αγγλικά, το Β και στα αγγλικά. Όχι, ναι, δεν μπορείς να πεις Bonnie Tyler. Ελληνικά, δεν μπορώ να πω Bonnie Tyler. No, you can't. Okay. Ο Μάρλι. Okay. Έλα, ξεκινά το καλέσμα. Δεν θα προσπαθήσω Let's start. Τώρα. Και οι δύο φουσουλό, τι να ξεκινήσω. Α, πιο γρήγορα ποιος θα πει. Δεν το... Μπαμπή, ξεκινάμε. Όχι, θα το πιες, αλλά τι και οι δύο μαζί, τα λέμε το φοβόνος. Λέσουμε, λέω νι. Λέει Νίκος Βέρτης. Εσύ άλλο να πονεί, άλλο πάμε, πονεί, πάμε, άλλο πάμε, πάμε, πάμε. Και όποιος κολλήσει, στους τρεις πόντους κερδίζεται και... Και έτσι το τραγούδι του καλλιτέχνη, όχι μόνο... Θέλει και τίτλο. Προχώρα, ναι, έλα. Κάνεις, το γράμμα, το γράμμα μη. Μαρινέλα. Μαρίνος. Μητροπάνος. Μπιθυκότης. Μαραβέγιας. Μουζουράκης. Μιλιώκας. Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Μαντώ. Μπάμπης Τσέρκος. Πού τι είπε ρε μου. Τι έκανα. Μπάμπης Τόκας. Τι από το τάνο. Μην μου τους μπάμπης τότε. Άμα να πω και τον Ραφαηλίδη. Φιλιά. Μανώλης Χιώτης. Μανώλης Μυθιάς. Εντάξει πες. Πάμε. Πάλι εγώ. Κάτσε το με βέβαιες τώρα. Το ήταν τώρα. Μπάσες. Δεν τελειώσουμε ποτέ έτσι. Γι' αυτό σου είπα, άστορ, δεν σ' άμα το χρήμα. Γιατί να σου πω, τώρα λέγαμε τραγουδιστές. Δηλαδή θα ξεκινούσα μετά, θα έλεγα εγώ μια νύχτα μόνο. Θα έλεγα γι' αυτό σαν τραγούδι. Μην ξεχνάς, Βάγια μου, είμαστε 25 χρόνια στο κουρμπέτι και ήδη. Μην γυρίσεις, μην το ένα, μην το άλλο. Κάνω δύσκολα, κράζει. Κάνω εύκολα, πάλι. Έπεσε σε περίπτωση. Εμένα μου αρέσει αυτό. Γιατί αν θυμάσαι, πόσες φορές τυχαίνει όμως και να κολλήσει κάποια φορά. Τώρα μην κοιτάς που ο Δημήτρης είναι αυθεντία όπως και εσύ. Ναι, είπα αυθεντία. Χρησιμοποίησα την ελληνική ορολογία. Τέλεια. Μ' αρέσει που κλασικά. Έτσι τώρα. Πάνω απ' όλα. Θες κανένα δύσκολο. Of course. Το παιχνίδι. Τίτλους. Θες να παίξουμε... Τι θες να παίξεις. Τι τίτλους. Τέλους. Θέλετε να κάνετε εσύ ένα παιχνίδι αυτό σχέδιο. Λοιπόν, πες πέντε τραγούδια του Βέρτη. Θες να παίξουμε... Αυτό πώς το λέμε. Σώμα καρό, σου λέμε ιό. Το άλλο, αυτό το... Έλα. Αυτό. Αυτό. Α, αυτό είναι, ρε. Έλα εδώ. Σώμα καρό, σου λέμε ιό, φαμιό, φαμιό, λέω, λέω, τύπου, τύπου, 1, 2, 3. Όχι, πρέπει. Εγώ σε κάνω τώρα, με το 3. Τι είναι αυτό το. Τι προσπαθώ. Ρε. Σε κάνω 1, 2 και πρέπει να σε φορέσει το χέρι. Έλα, όποιος κερδίσει και να κλείσει, δεν αφήνει να τρώτε το χρόνο. Κάνεις 1, 2 και χτυπάς το χέρι και το παίζεις και εσύ. Ένα. Περίμενε, ρε. Δεν το παίρνεις. Και 2-3. Μπράβο. Πολύ γρήγορα. Να κλέψουμε χρόνο ήταν αυτό, ρε. Τέλεια, τέλεια. Έχουμε χρόνο, τελειώσαμε όλα, ε. Όχι, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Α, ναι. Τελειώσαμε. Ρε, Δημήτρη, που ξεχνά το επίβετό σου. Κούρου και ρέζι, σας θα το πω. Δεν μπορώ να το πω αυτό το επίβετο, τίποτα. Εγώ το έχω μάθει, εντάξει, δυσκολεύτηκα. Πες τώρα δύο φορές γρήγορα. Κούρου και ρέζι, κούρου και ρέζι, κούρου και ρέζι. Τέλος. Ναι, ρε, ένα απλό επίθετο είναι, δηλαδή καθημερινό. Κούρου και ρέζι.
Κουρουκερέζεις. Δηλαδή έχω συναντήσει εγώ πάμε πίθη και πίθη. Έχω κάτι συμμαθητές. Είχα κάτι πίθη, δεν μπορούσε ένας καθηγητής καθόλου. Έλεγε... Πες μου, ξέρω μέσα η ρίδα μας θα χτυπιέται, αλλά εντάξει, ένα Δημήτρη έχουμε. Κουρουκερέζει, Έτσι. Έτσι το είπε. Μπράβο, Μπι. Μπράβο. Τα τρία χίτς που παίζουν τώρα στα κλαμπς. Στα κλαμπς. Στα παγαζιά που παίζουν με ελληνική μουσική. Είναι το Φύγει του Βέρτη. Φύγε και πίσω μη γυρίσεις. Ένα είναι αυτό. Του Αργυρού ας βάλουμε τα ξημερώματα από το καλοκαίρι. Και το ψέματα. Αλλά όχι και τόσο. Ναι. Και βάλα και ένα Οικονομόπουλο, ρε παιδί μου. Καμιά γυναίκα δεν παίζει. Για κάποιο λόγο. Άντρες, ναι, ρε. Είναι και όμως. Και όμως, Μπάμπη, πιο πολύ αυτό. Γυναίκα δεν μου έρχεται τώρα. Α, ξέρω εγώ, βάλε Θεοδωρίδου, το αυτό που της έκανε στους Σαμπάνης. Πολύ light. Βάλε και κάποια βίντεο σε ρέτη, βάλε κάποια ρουμπίνι. Ρουμπίνι θα βάλω. Που ξαπλώνεις που κοιμάσαι. Ναι, που ξαπλώνεις που κοιμάσαι. Ψέματα, το ήθελα. Θα σας θυμίζει λίγο την τζέι. Σαράπης και... Τέλος. Τελείωσε το τράγκο. Τελειώσαμε. Τα φιλιά μας. Πέρασες καλά. Εγώ. Ναι. Εννοείται. Τέλεια. Ωραία. Αυτό λέω να μην φύγω, να κάτσω κι άλλο. Θυμίζουμε στον κόσμο που σ' ακούμε για να κλείσουμε. Λοιπόν, είμαι στο Μαντών, στην Ερμού με Βενιζέλου γωνία, 5ος-6ος όροφος. Στο φίλο μας τον Πάπη τον Ραφαηλίδη, του στείλουμε πολλά φυλάκια. Τον αγαπάμε Παπίνο, βαρθούμε πιο μισθινάκι. Ναι. Αυτά. Αυτά. Και σε πολλά άλλα event που μας έδωμε γενικά. Και ψινόμαστε κάτι να γίνει. Αν ψηθεί, θα γίνει. Θα δούμε. Όλα καλά, όλα ωραία. Εγώ λέω τα δικά μου. Δίνω πάσα στην Βάγια. Αλλά σε η κλασική μας πάσα. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Τελείωσε το δεύτερο μέρος μας. Ήταν υπέροχο, ομολογώ. Δεν ήταν ωραίο. Για μένα ήταν τέλειο. Όχι, νομίζω πες. Δεν έχει ξανακάνει τόσο καλό δεύτερο μέρος. Λοιπόν, καληνύχτα σας. Γεια σας.